Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Καλή εβδομάδα θα πω, γιατί χθες δεν είχαμε δυστυχώς εκπομπή. Οπότε σήμερα Τρίτη 21 του μηνός, 21 Νοεμβρίου 2017, θα πούμε τα του Σαββατοκύριακου, θα πούμε και τα χθεσινά φυσικά που δεν είναι και λίγα και τα σημερινά που δεν είναι και λίγα. Εδώ για την δική σας και ανώλευκη ενημέρωση, καθαρά, αποκλειστικά για θέματα που αφορούν τον Ηρακλή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο μπάσκετ, όχι μόνο στο βόλεϊ. Κυρίως βέβαια το ποδόσφαιρο μας απασχολεί, αλλά όπως ακούτε κάθε μέρα εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 έχουμε πολλά και τρέχουμε κάθε φορά να τα προλάβουμε. Έτσι και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Να βάλουμε AC/DC σήμερα, να τιμήσουμε τον έναν από τους δύο Young που μας άφησε. Πρέπει νομίζω να το κάνουμε, έμπειλοι μου, πρέπει να το κάνουμε. Παρέα με τα δικά σας μηνύματα, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε θέλει να σχολιάσει το οτιδήποτε. Blue Libero, μία λέξη, blueliberopapaki.yahoo.gr. Και επειδή το κρύο έχει μπει στην καθημερινότητά μας, εντάξει δεν είναι πάρα πολύ, αλλά δεν το λες και λίγο, έχει ένα κρύο. Προηγήθηκε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο νίκες και επιτυχίες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βολέι, σε άντρες και γυναίκες. Έγινε το απόλυτο και πάντα τέτοια. Και πάντα τέτοια για τις ομάδες που θέλουμε φυσικά στον Ηρακλή, όπου και να είναι, να κερδίζουν, να πηγαίνουν καλά, να πρωταγωνιστούν και να δίνουν χαρά στον κόσμο. Είχαμε λοιπόν την πολύ σημαντική νίκη στην Άουσα με 1-2. Είχαμε την πολύ μεγάλη ανατροπή στο βόλεϊ και είναι μεγάλη για πολλούς και διάφορους λόγους. Όχι γιατί κέρδισε κάποιον αντίπαλο σε τελικό Champions League, μην παρεξηγηθούμε. Εντάξει, καλή ομάδα Εθνικός Αλεξανδρούπολης, αλλά μέχρι εκεί. Μεγάλη γιατί έπαιξε στο τέλος, στα τελευταία δύο σετ με τον τρίτο πασαδόρο, λόγω του τραυματισμού του Προύσαλη, λόγω της παρουσίας που δεν ήταν και τόσο καλή του Σκαρλατίδη μέχρι στιγμής, και μπήκε ο μικρός Ευγενίδης και έφερε τα κάτω πάνω. Και το σπουδαίο δίποντο, βέβαια ο εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο και θα θέλαμε όλοι 3-0 ή 3-1, αλλά έστω όταν χάνεις, όταν είσαι πίσω στο σκορ με 1-2 και τα καταφέρνεις με τον τρίτο πασαδόρο και με τη βοήθεια του κόσμου στη μίκρα να κάνεις το 3-2, γιατί βοήθησε ο κόσμος αρκετά στο τέλος με την φωνή του και τον ξεσηκωμό του μικρού, του Παναγιώτου του Ευγενίδη, ήρθε αυτή η νίκη. Οπότε μετά το ποδόσφαιρο βάζουμε νίκη και στο βόλεϊ, να βάλουμε νίκη και στο μπάσκετ, στο ντέρμπι γυναικών. Ο Ηρακλής κέρδισε τον Άρη και είναι πρώτος στην κορυφή της Α2 γυναικών στο μπάσκετ. Αυτό έχει να συμβεί, από ό,τι μου είπε ένας φίλος που ασχολείται και τον ευχαριστώ πάρα πολλά χρόνια με το γυναικείο μπάσκετ, έχει να συμβεί περίπου 10-11 χρόνια τον Άρη Ηρακλής μόνος πρώτος στην κορυφή, στην Α2, και θέλει να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρυσι. Πέρυσι, θυμίζουμε, στα μπαράζ τα κορίτσια δεν κατάφεραν να πάρουν την άνοδο. Τώρα κέρδισαν τον Άρη στο ντέρμπι της Α2. Έπαιζε ο πρώτος Άρης με το δεύτερο Ηρακλή. Ο Ηρακλής νίκησε και είναι αυτός πλέον πρώτος. Είχαμε και τη νίκη στο γυναικείο βόλεϊ 3-2 απέναντι στην ομάδα του Πειραματικού. Οπότε 4-4. Δεν βάλαμε το αντρικό μπάσκετ γιατί είχε ρεπό λόγω του αγώνα που αναβλήθηκε με τον Αμίντα στην Αθήνα. Το μπάσκετ που θα παίξει το Σάββατο που μας έρχεται στις 5 με αντίπαλο το Ψυχικό στο Ιβανόφιο. Από χθες και σήμερα έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος και δικαιολογημένα έχει πολύ μεγάλος ντόρος με την επίσκεψη, με την παρουσία των οπαδών του Ηρακλή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρέθηκε ο κύριος Γραμμένος μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, για μία ημερίδα όσον αφορά τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαίρου κτλ. Και εκεί βρέθηκαν φυσικά οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή και του τάψαλαν και τον πινελίκιασαν και του φώναξαν και του θύμισαν το ποιος είναι ο Ηρακλής. Και του θύμισαν το τι έκανε ή δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα που είναι ο ίδιος στην ΕΠΟ. Και του υπενθύμισαν ότι ο Ηρακλής όχι δεν έχει πεθάνει όπως κάποιοι θα περίμεναν, αλλά είναι μπορεί και ζωντανός από κάθε άλλη φορά. Oh.
Εχθές, μεταφέροντας την είδηση το μεσημέρι στην εκπομπή του Γιώργου Τζαγόρα στο πέναλτι εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 και λίγο αργότερα όταν έβλεπα και έτσι, τα αθλητικά site και γενικότερα αυτό που λέμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα, απορούσαμε κάποιους που απορούσαν και έλεγαν «Μα γιατί να πάνε οι οπαδοί του Ηρακλή στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τι τους έκανε, για ποιο λόγο έγινε αυτό». Προφανώς αυτοί ζουν και κατοικούν σε κάποιον άλλον πλανήτη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλησπέριζω τον φίλο τον Γιώργο που έχει καιρό να στείλει μήνυμα. Καλησπέρα από την καλοκαιρινή Ευκαρπία. Ζήτω η εξηγία του ελληνικού ποδοσφαίρου μας γράφει. Γεια σου Γιωργάρα. Λοιπόν, θα περάσω να διαβάσω αρχικά και μετά θα πούμε πολλά και για το παιχνίδι της Κυριακής. Αν και το σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα είναι το τρίποντο, αλλά θα πούμε 2-3 πραγματάκια. Έχουμε και μία προγραμματισμένη συζήτηση, παύλα συνέντευξη, για αυτό που έγινε χθες, που αν αφορούσε άλλη ομάδα εδώ στην πόλη μπορεί να κάναν και 3 ώρες εκπομπές, αλλά επειδή είναι ο Ηρακλής, εντάξει μωρέ, αν θα το πούμε ένα λεπτό. Για τον Γεώργιο Ιβάνοφ μιλάω και για όσα έγιναν χθες, παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου κτλ. Στην Αθήνα, παρουσία και του Φώτη Θεού και του Θόδωρου Βαζάκα όσον αφορά το Γυμναστικό Σύλλογο. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά και γι' αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους και προβάλλουν και διαφημίζουν όλα αυτά τα χρόνια τον Ηρακλή, γιατί ήταν αθλητές όπως ο Ιβάνοφ, όπως ο Κατσάνης, άνθρωποι με κεφαλαία γράμματα, Ηρακλειδείς με κεφαλαία γράμματα, και όλοι νομίζω, μα όλοι στο σύλλογο ανεξαιρέτως, είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. Και επειδή είναι ψηλά όλα αυτά τα χρόνια, εκεί πρέπει να κοιτάμε. Εκεί ψηλά τον Ιβάνοφ, εκεί ψηλά τον Κατσάνη, γιατί είναι εκεί ψηλά γιατί έκαναν κάτι σπουδαίο στη ζωή τους. Είναι εκεί ψηλά γιατί ήθελαν πάντα να βλέπουν τον Ηρακλή πρώτο. Και ως αθλητές και ως άνθρωποι. Και είναι εκεί ψηλά γιατί για αυτό που πίστευαν έδωσαν και την ίδια τους τη ζωή. Και χθες το βράδυ που χάζευα λίγο εκεί πριν με πάρει ο ύπνος κατά τις 2 παρά την τηλεοπτική δίκη στο Sky, πάλι έβλεπα απορίες, άλλα ντάλλον άκουγα, όχι για τον Πουρτουλίδη λέγανε ότι ρίξανε τον Ηρακλή. Εκτίθονται τζάμπα γιατί δεν είναι ενημερωμένοι, δεν είναι διαβασμένοι, δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει με τον Ηρακλή, λένε ότι να είναι. Και σήμερα υπάρχει μια ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10, μεγάλη, που θα τη διαβάσω λέξη προς λέξη, για όσους δεν έχουν καταλάβει, το αν και οι περισσότεροι το ξέρουν, απλά μάλλον δεν θέλουν να το παραδεχτούν, το γιατί εχθές έγινε αυτό που έγινε και το γιατί ο Ηρακλής και ο Ηρακλειδέας είναι υπερήφανος και το γιατί έχει γεμίσει το Facebook με το 80, το 11 και το 17 και γιατί υπάρχουν τα 3 αστέρια στη φανέλα με το 1980, με το 2011, με το 2017 και γιατί ο Ηρακλειδέας δεν μπορεί να δει την ΕΠΟ ποτέ, μα ποτέ, με καλό μάτι. Για όσους απορούν, υπάρχει ανακοίνωση και πάμε να τη διαβάσουμε. Λοιπόν, γράφει. Αν το SDNA σημαίνει Sport DNA, τότε ο τίτλος που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι όχι μόνο λάθος, αλλά και παραπλανητικός. Το Στουθοκάμιλος DNA θα ήταν πιο ταιριαστό και σίγουρα θα ανταποκρίνονταν περισσότερο στην αλήθεια. Μόνο με τη Στουθοκάμιλο, η οποία όταν φοβηθεί βάζει το κεφάλι της στο χώμα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κρύβεται ολόκληρη, μπορεί να παρομοιαστεί το χθεσινό, αμήτι άλλο, χιουμοριστικό ρεπορτάζ, ο ημίθεος να το κάνει, το οποίο αφορούσε στην επίσκεψη που δέχτηκε από μέλη του συνδέσμου μας ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αφού η αντικειμενική έμιση του Ιβάν Σαββίδη μας ενημέρωναν ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν κυκλοφορεί με μπράβους, σημείωναν ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους αυτής της επίσκεψης. Συνεχίζει η ανακοίνωση σημερινή της Αυτόνομης Θύρας 10. Είπαμε λοιπόν να αδράξουμε την ευκαιρία και να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούμε όλοι γιατί ένας οπαδός του Ηρακλή μπορεί να θέλει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Το 1980 ο πρόεδρος του Ηρακλή κατηγορείται από την ομάδα του ΠΑΟΚ ότι προσπάθησε να δωροδοκίσει τον τερματοφύλακα Πέλιο.
Ο Ηρακλής καταδικάζεται στα αθλητικά δικαστήρια και υποβιβάζεται από την ΕΠΟ για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β' Εθνική, ενώ λίγες μέρες μετά χάνει και στο τελικό κυπέλλο από την ομάδα της Καστοριάς. Για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι ο Πέλιος ήταν αναπληρωματικός τότε, ενώ λίγους μήνες μετά ο πρόεδρος του Ηρακλή αθωώνεται στα πολιτικά δικαστήρια, αφού κανείς δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι υπήρξε τέτοια πρόθεση. Φυσικά, ο μοναδικός στόχος που υπήρχε τότε από το ποδοσφαιρικό παρασκήνιο και την ΕΠΟ ήταν η ηθική εξόδος του πρόεδρου του Ηρακλή, Κώστα Πέρτσινίδη, Θεός χωρές τον συμπληρώνω, ο οποίος είχε ταράξει τα νερά του ελληνικού ποδοσφαίρου, φτιάχνοντας μια ομάδα ικανή για τα πάντα. Το 2011 συμπληρώνει η Αυτόνομη Θήρα 10 στην ανακοίνωσή της. Ο Ηρακλής υποβιβάζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική για δυσφήμιση του αθλήματος. Αρχικά δεν αναδιοδοτήθηκε από την ΕΠΟ λόγω οφειλών σε παίχτες. Αφού ο Ηρακλής προσκόμισε σε δεύτερο βαθμό όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αποδείκνυαν ότι οι πληρωμές των παιχτών ήταν σε καθεστώς ρύθμισης, αλλάζει ο λόγος της μη αδειοδότησης και μετατρέπεται στην περίφημη μη οικονομική βιωσιμότητα του συλλόγου. Ο Ηρακλής προσκομίζει ακόμα και έκθεση από καθηγητή οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο οποίος αναλύει επιστημονικά τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος θα μπορούσε να ισοσκελίσει τα έσοδα με τα έξοδα. Όμως ο Πυλάβιος, ο Κουρίδης και οι λοιποί επιστήμονες έχουν άλλη γνώμη. Ο κόσμος του Ηρακλή βγαίνει στους δρόμους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσπαθώντας να αποτρέψει την αδικία. Ο Πυλάβιος τότε, για να κερδίσει την κοινή γνώμη, βγάζει στη Βουλή μια ενημερότητα πλαστή, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο χρησιμοποιήθηκε για να κάνει μεταγραφές ο Ηρακλής το χειμώνα. Το ίδιο βράδυ ο Θωμαίδης δημοσιεύει άλλη μια πλαστή ενημερότητα του Πανιωνίου, ενώ μετά από μήνες ξεσκεπάζεται από την ΕΕΠ και την αστυνομία κύκλωμα το οποίο έβγαζε πλαστές ενημερότητες και σε αυτό ήταν μπλεγμένες οι περισσότερες ΠΑΕ της Ελλάδος. Η ποινή για την πλαστή ενημερότητα ήταν 50.000 ευρώ πρόστιμο και ποινική δίωξη στον πρόεδρο της ΠΑΕ. Οπότε δεν βόλευε κανένα, απλά το σόου του Πυλάβιου στη Βουλή είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Έτσι ξεθάβεται μια κατηγορία η οποία ήταν η μοναδική η οποία θα μπορούσε να υποβιβάσει τον Ηρακλή. Η δυσφήμιση του αθλήματος. Και έτσι ο Ηρακλής υποβιβάζεται στην Τρίτη Εθνική από την ΕΠΟ. Θυμίζω εγώ το άρθρο 20 που έγινε 26. Το 2017 συνεχίζει η ανακοίνωση της Αυτόνομης Θήρας 10. Ο Ηρακλής βρίσκεται σε μεγάλη διοικητική αναταραχή. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρέη του, τα οποία για μία ΠΑΕ Α Εθνικής, πρώτης εθνικής, η οποία σε μια χρονιά έχει εξασφαλισμένα έσοδα γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, είναι λίγα και σίγουρα δεν υπερβαίνουν τα έσοδα μιας χρονιάς. Ο πόλεμος στο ποδόσφαιρο μεταξύ των δύο παρατάξεων για τον έλεγχο της ΕΠΟ έχει κορυφωθεί και ο λαός του Ηρακλή απαιτεί σε όλους τους τόνους από τον μεγαλομέτωχο να μην ανέβει ούτε στο άρμα αυτών που μας έριξαν το 2011. Ούτε στο άρμα των εξυγιαντών. Ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, βλέποντας το αδιέξοδο, διαλέγει στρατόπεδο, εξασφαλίζει την ασυλία του από το κράτος και την προστασία του από νονούς της νύχτας και από ένα σημείο και μετά στη Θεσσαλονίκη έρχεται μόνο για να επισκεφθεί το Μακεδονία Παλάς για λίγες ώρες και να φύγει ξανά στην Αθήνα, ενώ οι ενέργειές του δεν έχουν γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, γίνεται απλά ένας δούριος ύπος, ένας εντολοδόχος, μια μαριονέτα στα χέρια του Σαββίδη. Ο Ηρακλής, όπως είναι λογικό, γίνεται για άλλη μια φορά το εξουλαστήριο θέμα και ενώ κερδίζει την παραμονή του στους αγωνιστικούς χώρους, η ΕΠΟ και η Σούπερ Κλίκα αποφασίζουν τον εξωαγωνιστικό υποβιβασμό του για άλλη μια φορά. Αυτή είναι η ιστορία, η καταγεγραμμένη, όσο και να θέλουν κάποιοι να την αλλάξουν. Και αν διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές της ιστορίας, θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Το 2011 η ΕΠΟ ελέγχονταν από τον Μαρινάκη, ο οποίος είχε συστήσει ένα δίκτυο ομάδων δορυφόρων, οι οποίες, όπως αποδείχθηκε από τα σκάνδαλα που ξέσπασαν, από τη μία του έδιναν αέρα τα πρωταθλήματα και από την άλλη συμμετείχαν σε ένα ξέφρενο γλέντι στημένων αγώνων από το οποίο έβγαζαν όλοι εκατομμύρια. Ελάχιστες ομάδες, συνεχίζει η Αυτονομηθήρα 10 στην ανακοίνωσή της, και ελάχιστοι πρόεδροι δεν αναμίχθηκαν στο σκάνδαλο Κοριόπολης εκείνο το καλοκαίρι του 2011 και μία από αυτές ήταν ο Ηρακλής. Για την ιστορία, το 2011 ο Γραμμένος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΣΥΜΗ, η οποία ήταν μία από τις ελάχιστες ενώσεις η οποία τήρησε σιγή ηχθείως για τον υποβιβασμό του Ηρακλή. Το 2017 τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί δεν είναι μόνο ένα το άρμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχουν γίνει δύο, όμως τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν είτε τη μια μεριά είτε την άλλη είναι ακριβώς τα ίδια, όπως και οι τακτικές τους. Ο Μαρινάκης ήξερε ότι ακόμα και αν ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση, ο λαός του Ηρακλή δεν θα δεχόταν ποτέ μια σύμπλευση μαζί του, ειδικά μετά από όσα έγιναν το 2011. Από την άλλη, ο Χαλίφης της Βορείου Ελλάδος Σαββίδης άρπαξε την ευκαιρία και προσετερίστηκε τον ημίτρελο Καναδό μεγαλομέτωχο. Διέταξε τους πρέτορές του, τους ασφαλίτες της αθλητικής βίας να κάνουν τον Καφτανζόγλιο εμπόλεμη ζώνη, έβαλε κάποια ανδρίκελά του, μάνατζερ παικτών στη διοίκηση, έφερε ακόμα και την εταιρεία security που έχει στο γήπεδό του να φυλάει τα έρμα και περίμενε. Η ΕΠΟ ανεπίσημα άλλαξε χέρια μέσα σε αυτό το διάστημα, αφού οι ενώσεις είχαν αγοραστεί από τους εξυγιαντές. Όλοι ήξεραν ότι πλέον τα κουμάντα έχουν αλλάξει, απλά ανέμεναν να τελειώσει η βρώμικη δουλειά που είχε να κάνει τόσο με τον υποβιβασμό του Ηρακλή, όσο και με το ξέπλυμα κάποιων παλιών σκανδάλων, ώστε να μην λερώσει τα χέρια του ο Γραμμένος.
Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα, ο Σαββίδης συμμάχισε με τον δίθεν εχθρό του Μαρινάκη και ψήφισαν ώστε να πέσει ο Ηρακλής για χρέη και να μείνει ο Κομπότης. Συμπληρώνω εγώ, είναι αυτά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών τότε των ομάδων. Έτσι. Συνεχίζει η ανακοίνωση της αυτόνομης. Λίγες εβδομάδες μετά εκλέγεται και επίσημα το νέο συμβούλιο της ΕΠΟ με πρόεδρο τον Γραμμένο. Η εμπλοκή του Σαββίδη και του Γραμμένου δεν σταματά στον υποβιβασμό. Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας διάλυσης του συλλόγου με την ίδια ακριβώς μέθοδο την οποία χρησιμοποίησε ο Κόκαλης απέναντι στον Εθνικό, προσπαθούν να διώξουν τον Ηρακλή από το Καφθαντζόγλιο. Τελευταίο χτύπημα, ο ορισμός την ίδια ώρα, την ίδια μέρα των αγώνων Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου και Αιγινιακός ΠΑΟΚ. Φυσικά η εμπλοκή του Σαββίδη σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή δεν τελειώνει μόνο στο Καφθαντζόγλιο. Αυτό είναι μια παρανυχίδα. Σκοπός του ολιγάρχη είναι το φιλέτο της Μίκρας, το οποίο ρέγεται εδώ και καιρό και οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ προσπαθούν να βρουν τρόπο να του πασάρουν από την πίσω πόρτα. Τα σχέδια για τη δημιουργία μαρίνας για σκάφη πολυτελείας στην περιοχή είναι γνωστά άλλωστε. Συμπληρώνει η Αυτονομιστήρα 10 στην ανακοίνωσή της. Η ΕΠΟ δεν είναι ομοσπονδία, ας μη γελιόμαστε. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία αναλαμβάνει εκτός των άλλων συμβόλαια θανάτου ομάδων. Όποιος δεν υποτάσσεται στις ορέξεις τους, καθαρίζεται με συνοπτικές διαδικασίες και με μια επίφαση νομιμότητας. Για να σταθεί ο Ηρακλής απέναντί τους, ή θα πρέπει να αλερωθεί σαν κι αυτούς, ή να διαλυθεί αυτή η εγκληματική οργάνωση. Μέση λύση δεν υπάρχει. Αν καταφέρατε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, αγαπητοί δημοσιογράφοι του SDNA, και δεν πάθατε κανένα overdose αλήθειας, η οποία σας είναι τόσο άγνωστη όσο άγνωστο είναι στο ευρύ κοινό ποιος δημοσιογράφος συγκεκριμένης ιστοσελίδας διακινεί τα διαφημιστικά κεφάλαια της εταιρείας Τίχημαν για λογαριασμό του Υπουργείου Αθλητισμού στη Βόρεια Ελλάδα, ίσως και να καταλάβατε γιατί πήγαμε χθες στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ιστερόγραφο, ποτέ δεν εισηγηστήκαμε ότι οι διοικήσεις του Ηρακλή τα έκαναν όλα καλά και άγια, ούτε ότι στο δικό μας σύλλογο διοικητικά όλα λειτουργούσαν ρολόι. Αυτό που λέμε και που λέγαμε πάντοτε είναι ότι δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να υποστούμε τις συνέπειες όσο βαριές και να είναι, αρκεί μαζί με εμάς να τις είχαν υποστεί και όλοι όσοι είχαν τα ίδια θέματα. Αυτό ονομάζεται ισονομία. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη ανακοίνωση της Αυτόνομης 3.10 για όλους και για όλα. Κλισέ είναι αυτό που λέω το για όλους και για όλα, αλλά νομίζω ταιριάζει στην περίπτωση. Και αυτό που λένε τα παιδιά κάτω στο ιστερόγραφο για την ισονομία, το καλοκαίρι φωνάζαμε. Το θυμάστε. Ομάδες! 60 εκατομμύρια ευρώ χρέο ο Παναθηναϊκός. Πήρε άδεια ο Παναθηναϊκός. 60 εκατομμύρια ευρώ χρέο ο Παναθηναϊκός. Άλλες δηλώσεις κάνει ο Γραμμένος για το άρθρο 52 ότι θα υπάρξει πάλι υποβιβασμός. Άλλες δηλώσεις κάνουν μέλη της ΕΠΟ ότι μάλλον ο Παναθηναϊκός θα ευνοηθεί από αυτό. Ούτε οι ίδιοι ξέρετε τι σας γίνεται. Ούτε οι ίδιοι. Εμείς ξέρουμε όμως το τι θέλετε να κάνετε με τον Παναθηναϊκό και τον κάθε Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που ρίξατε τον Ηρακλή, ησυχάσατε με το νου σας, γιατί ο Ηρακλής πού θα πάει, γύρω-γύρω θα είναι πάλι, γύρω-γύρω θα είναι πάλι, εκεί κοντά σας. Καλησπερίζω τα αδέρφια μου. Τι τραγούδια θέλουν, τι κάνουν εδώ. Γεια σου δάσκαλε, γεια σου Μίτσο. Γεια σου Λευτέρη Βελέτζα. Όχι ο ποδοσφαιριστής, άλλος είναι αυτός. Ναι, τα ονόματα επώνυμα δεν είναι συγγένεια. Δεν είναι συγγένεια. Και επειδή ο Ηρακλής είναι τεράστιος και επειδή ο Ηρακλής δεν είναι μόνο το να βάζεις γκολ ή να βάζεις καλάθι ή να παίρνεις έναν άσο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που έγινε χθες θέλουμε το αναδείξουμε για ακόμα μια φορά και φυσικά η ώρα για μπλε ως εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια αποκλειστικά για τον Ηρακλή δεν γίνεται να μην ασχοληθεί με αυτό που έγινε χθες, το οποίο εντάξει εδώ στην πόλη μας το είπα και πριν, την έβγαλα την κακία μου, όχι θα τα άφηνα. Ήρωας του Ηρακλή είναι, μωρέ δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Για μας δεν ισχύει αυτό όμως, γιατί ο Γεώργιος Ιβάνοφ είναι τεράστιος και πραγματικά ζήλεψα χθες με την καλή την έννοια και τον Θόδωρο Βαζάκα και τον Φωτιθέο που βρέθηκαν στην Αθήνα. Αλλά μετά μόλις έμαθα ότι όλο αυτό θα γίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη ζήλια μου την πήρα πίσω. Κύριε Βαζάκα, καλησπέρα. Από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Για λίγο σας ζήλεψα. Για λίγο. Για λίγο. Για λίγο. Αλλά μετά έμαθα ότι, διάβασα μάλλον, ότι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό που ζήσατε χθες με πολύ μεγάλη συγκίνηση, φαντάζομαι, για τον τεράστιο Γεώργιο Ιβάνοφ. Πείτε μας το τι ακριβώς συνέβη εχθές και το πόσο για ακόμα μια φορά
προβλήθηκε και ο Ηρακλής, έτσι, μέσω του Ιβάνου. Ναι, φυσικά. Καταρχήν ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Ήταν ουσιαστικά τα εγγένεια της έκθεσης mm-hmm. για τον Γιώργο Ιβάνοφ, η οποία έγινε από την μεταπολεμική πρεσβεία, το Πολεμικό Μουσείο της Μαθημών και το Πολεμικό Μουσείο της Βαρσοβίας. Και μάλιστα στα πλαίσια της επίσκεψης του Φεραίου της Πολωνικής Δημοκρατίας, του Γύρου Ντούτα. Mm-hmm. Και του, του Προκόπη Παυλόπουλου, έτσι. Ορίστε. Και του Προκόπη Παυλόπουλου. Ναι, γιατί ουσιαστικά τα γέννατα ξεκίνησαν Ναι. Ακούτε γιατί έχουμε διακοπή. Ναι, ναι, σας ακούμε. Πολύ καλά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών έγινε χθες η εκδήλωση. Mm-hmm. Εμείς εκπροσωπήσαμε το Γυμναστικό Σύλλογο Ηράκλη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άνοιξε την εκδήλωση, ο κ. Παυλόπουλος, και αναφέρθηκε στη ζωή του Ιβάνοφ και στα κατορθώματά του. Mm-hmm. Εκτενέστατα. Και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Ντούτα, ο πρόεδρος της Πολωνικής Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε από τη δικιά του πλευρά στη ζωή και τα κατορθώματα του Ιβάνοφ, ο οποίος ουσιαστικά είχε δύο πατρίδες, την Πολωνία και την Ελλάδα. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά αναφερόταν φυσικά και τα κατορθώματά του ως αθλητή του Ηρακλέως. Φοβερός κολυμβητής, ε! Ήταν κολυμβητής, ήταν πολίστας, ιστιοπλός και μάλιστα είδαμε και μια φωτογραφία του 1929 που ήταν τερματοφύλακας στην ομάδα του Ηρακλή. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ ανέκδοτο υλικό, το οποίο ευτυχώς έρθηκε στη Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου. Πείτε μας γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι αρκετός κόσμος του Ηρακλή θα θέλει να τα δει όλα αυτά από κοντά, γιατί είναι άκρος έτσι, συγκινητικά και νομίζω θα ήθελε, επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε να το δει. Ημερομηνίες για την παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καταρχήν η έκθεση θα μεταφερθεί 14 Δεκεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιανουαρίου. 14 Δεκεμβρίου με 4 Ιανουαρίου. Ναι, αρκετές μέρες είναι. Ακριβώς. Και η 4 Ιανουαρίου είναι η ημερομηνία συγκεκριμένη, γιατί είναι η μέρα που εκτελέστηκε ο Γιώργος Ιβάνοφ. Ναι. Με το κλασικό το άγαλμα, το οποίο το είδα και χθες στην Αθήνα να υπάρχει, έτσι. Με τα ναι, χέρια το οποίο ήταν ισοδεμένα. Ακριβώς, ναι. Να πούμε ότι χθες επίσης, εκτός από τους πρόεδρους της Δημοκρατίας, ήταν και στελέχη του Υφυπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν πολωνική παροικία ολόκληρη, mm-hmm. με σχολεία. Ήταν συγγενής του Ιβάνου, φυσικά, κυρία Λαμπριανίδου, η ανησιά του, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, εκπρόσωπος στρατιωτικών σχολών, για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε χθες. Και εσείς μαζί με τον κύριο Θεό, ως μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου, φαντάζομαι πήρατε και το λόγο να αναφερθείτε και στην ιστορία που το συνδέει με τον Ηρακλή, έτσι. Ναι, ο Φώτης ο Θεός επίσης χαιρετισμό στη συγκέντρωση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα μεταφερθεί η έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, καταρχήν φωτογραφικά, από τη ζωή του στην Πολωνία, από μικρός έως που γύρισε στην Ελλάδα. Έχει τη ζωή του ως φοιτητή στο Βέλγιο και φυσικά πάρα πολλές φωτογραφίες και θέματα από τον Ηρακλή. Ως κολυμβητής, ως ιστιοπλός, σπάνιες φωτογραφίες και πολύ υλικό από την αντιστασιακή του δράση. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να δούμε όλα σε προσθήκες τα μετάλλια που έχει πάρει από τρεις χώρες. Αυτό είναι το παράδοξο. Την Πολωνία, την Ελλάδα και τη Βρετανία. Τόσο δυνατός κολυμβητής του Ηρακλή που έφτασε στο σημείο να κουβαλάν βόμβες και να ανατινάζει τους Ναζί. Υποβρύχια. Ναι. Και αεροπλάνα. Και είναι και, τώρα εκμεταλλεύομαι αυτό που λέτε, είναι και φοβερό το υλικό, όποιος δεν το έχει δει, να μπει στο iraklis.club, στην επίσημη σελίδα του Γυμναστικού Συλλόγου. Ναι. Ένα υλικό που δεν το βλέπεις και κάθε μέρα, που πραγματικά γράφει φοβερά πράγματα μέσα για τον Ιβάνοφ. Ακριβώς. Και θα εμπλουτιστεί με περισσότερα στοιχεία όταν θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Με το καλό. Τα περιμένουμε. 14 Δεκεμβρίου με 4 Ιανουαρίου. Ακριβώς. Θα ξεκινήσει και θα κρατήσετε και τα Χριστούγεννα, δηλαδή, μετά τα Χριστούγεννα. Μια χαρά, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι το απολαύσατε χθες που βρεθήκατε. Το απολαύσαμε και ασχοληθήκαμε κάτι διαφορετικό, κάτι που είναι
Ο Ηρακλής ουσιαστικά. Και κάτι που είναι πολύ Ηρακλής. Μπράβο. Πολύ Ηρακλής. Ακριβώς. Πολύ Ηρακλής. Ακριβώς. Γιατί ο Ιβάνοφ... Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα δει φωτογραφίες και όταν έχει θα δει την έκθεση από κοντά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Βαζάκα. Καλό βράδυ. Επίσης. Αυτά λοιπόν από το μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, τον κύριο Θεόδωρο Βαζάκ, ο οποίος μαζί με τον κύριο Φώτη Θεό βρέθηκαν στην Αθήνα για όλη αυτή την εκδήλωση εκεί που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο και για τον τεράστιο Γεώργιο Ιβάνοφ, εξού και το Ιβανόφιο αν κάποιος απορεί, που δεν νομίζω. Έχουμε αναφερθεί ούκο λίγες φορές, ένα παλικάρι από τα λίγα, πραγματικά. Συγκλονιστικές οι ιστορίες που έχουμε μάθει για τον ίδιο και είναι περίπτωση ανθρώπου που λες ότι ο Ιβάνοφ δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο από Ηρακλής. Δεν υπήρχε ποτέ των ποτών περίπτωση να μην είναι Ηρακλής. Ήταν, είναι και θα είναι ένας ήρωας. Μια φοβερή προσωπικότητα που έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα και ένας Ηρακλειδέας που κολυμπούσε για τον Ηρακλή και την δική του αγάπη, την Κιάνο Λευκή. Λοιπόν, η ώρα είναι, Βασίλη μου, 8 παρα 25. Είναι. Συνεχίζουμε πάντα εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 σήμερα με μουσικές AC/DC καθώς μας άφησε και αυτός ο Malcolm Young, αδερφός του Angus Young, στους φοβερούς και τρομερούς AC/DC. Φίλε μου Γιώργο, την καλησπέρα μου και σε σένα που άκουσες την εκπομπή και τις μουσικάρες όπως μου γράφεις. Διαβάσαμε την ανακοίνωση της Αυτόνομης 3-10, ακούσαμε και τον κύριο Θόδωρο Βαζάκα για την χθεσινή εκδήλωση που αφορά τον Γεώργιο Ιβάνοφ. Εδώ στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από 14 Δεκεμβρίου μέχρι 4 Ιανουαρίου θα μπορούν οι φίλοι του Ηρακλή να επισκεφθούν, να δουν όλα αυτά τα συγκλονιστικά που υπάρχουν, ντοκουμέντα πραγματικά για το ποιος ήταν ο τεράστιος Ιβάνοφ και το πόσο Ηρακλής ήταν και το πόσο σπουδαίος αθλητής του Ηρακλή ήταν. Τώρα όσον αφορά για το χθεσινό, δίπλα στον κύριο Γραμμένο ήταν και ο Χιούμπελ. Όλο ξεχνάω το όνομά του. Ο αυστριακός νομικός και ποδοσφαιρικός παράγων Herbert Hubel, μέλος της νομικής επιτροπής του UEFA και πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης της FIFA, ο οποίος και αυτός την άκουσε χθες τηλεφωνικά με όλο αυτό που έγινε, γιατί ήταν δίπλα στον Γραμμένο, και ρώτησε, όπως μάθαμε, τον πρόεδρο της ΕΠΟ να του πει τι γίνεται, ρε παιδί μου, αυτοί γιατί ήρθαν εδώ, τι κάνουν, γιατί σε βρίζουν, γιατί μας βρίζουν, γιατί όλο αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν ξέρουμε τι θα του πει ο πρόεδρος της ΕΠΟ ή οποιοδήποτε, καλό είναι ο Ηρακλής να φροντίσει, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο, αφού ήταν μπροστά στο περιστατικό ο κύριος Χιούμπελ, να του πει και δύο λογάκια, να του στείλει ένα γράμμα, μια επιστολή, ένα ραβασάκι, ένα ταχυδροπικό περιστέρι, δεν ξέρω σήματα καπνού, να του πει μεγάλε, 1980, 2011, 2017. Άμα θέλετε να το μεταφράσουμε και στα αυστριακά. Τι μιλούν οι αυστριακοί, γερμανικά ή μιλούν τίποτα άλλο? Δεν έχεις απάντηση, γιατί έχω εγώ. Λοιπόν, θα το μεταφράσουμε. Αυτό και αυτό και αυτό. Πάρτα. Ζέστα, τσεκαρέτα. Να ποιο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να ποια είναι η ΕΠΟ. Να ποια είναι η Σούπερ Λίγκα. Είσαι UEFA, είσαι FIFA, είσαι κεφάλι εκεί μέσα. Να τι θέλουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό. Να τι πάνε να κάνουν πάλι με το σκάνδαλο επί σκανδάλων ως σκάνδαλο. Θα το κλείνω, ήμουν και τρίτη δέσμη στα αρχαία. Πάρτα και δέστα και για να δούμε τι θα κάνεις κι εσύ. Γιατί κι εσύ θα κρυθείς αν δεν κάνεις τίποτα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε και να ρωτήσετε. Για το παιχνίδι της Κυριακής, το τρίποντο ήταν πολύτιμο γιατί έγινε σε μια έδρα όπου κανένας δεν είχε σκοράρει. Ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα που σκόραρε φέτος αυτόν το δεύτερο όμιλο μέσα στην Άουσα. Η ομάδα που είδα εγώ και περιγράφοντας το παιχνίδι για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 νομίζω ότι ήταν, αν όχι
η καλύτερη από τις καλύτερες που αντιμετώπισε φέτος ο Ηρακλής και του έβαλε δύσκολα σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο με έναν πολύ κακό διαιτητή. Μα πολύ κακό διαιτητή. Και είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι όπου ο διαιτητής είναι εκνευριστικός. Απέβαλε και το Μούδιο στο τέλος τον Πιτσιρικά, ο οποίος δεν θα παίξει, ανοίγω παρένθεση, την Κυριακή με τον Καμπανιακό στις 3 στο Καφτατζόγλιο και δεν θα παίξει ούτε και ο Αθανασίου Αντώνης, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Παντελής, ναι, τους μπερδεύω. Εντάξει, φαινομενικά εύκολο παιχνίδι με τον τελευταίο. Μπορεί να γίνει και ένα rotation όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ο Αναστασιάς να το εκμεταλλευτεί αυτό ο coach και να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές εν ώψη και του αγώνα που θα σας πούμε τώρα για τον αγώνα με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Αυτό όμως που επικράτησε στην Άουσα για να έρθει το τρίποντο, που επικράτησε εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, ήταν η μαγιά και η παλικαριά. Για ακόμα μια φορά. Και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Γιατί τέτοια παιχνίδια και οι εντός τα παίρνουν, αλλά και οι εκτός τα παίρνουν. Αυτοί που βγάζουν τα λαρίγκια τους μες στη βροχή. Γιατί πολύ απλά κανένας δεν μάσησε. Ούτε εντός, ούτε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό γίνεται από την αρχή και θα συνεχίσει να γίνεται γιατί είναι ο Ηρακλής. Γιατί είναι ο Ηρακλής. Γιατί έχουν τρελαθεί όλοι, μα όλοι να αναρωτιούνται πώς κάνατε ομάδα σε ένα μήνα. Πώς από εκεί που σας είχαμε για το τοπικό είστε δεύτεροι. Και θα είστε και πρώτοι σε μια εβδομάδα. Πώς το καταφέρατε. Πού τους βρήκατε. Πώς πάτε και γεμίζετε τα γήπεδα. Τι τρέλα είναι αυτή που βγάζετε. Και δεν μπορούν να δώσουν εξήγηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Εμείς όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Από ό,τι μαθαίνουμε, η ΕΠΟ θα ορίσει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Άρη Παλαιοχωρίου την 5η 30 Νοεμβρίου. Μια μέρα μετά δηλαδή το Τετάρτη 29 και τα γενέθλια του Ηρακλή. Για να κάνει το χατήρι στον Αιγινιακό και στο ζευγάρι Αιγινιακός ΠΑΟΚ για το κύπελο. Και να βάλει τον Ηρακλή την 5η. Που αλλάζει φυσικά το πρόγραμμα, γιατί είναι άλλο να παίζεις Τετάρτη Κυριακή και άλλο είναι να παίζεις Πέμπτη Κυριακή. Πέμπτη με Άρη Παλαιοχωρίου και Κυριακή να πας στο Λαγκαδά να παίξεις το εκτός έδρας παιχνίδι. Και περιμένουμε αυτό να οριστικοποιηθεί. Την Τετάρτη βέβαια είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, το φιλικό στις 3 στους Χορτατζίδες μεταξύ των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ηρακλή και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή. Βέβαια τώρα αν γίνει το μάτς με τον Άρη Παλαιοχωρίου την Πέμπτη θα δούμε. Μήπως παίξουν αθλητές, ποδοσφαιριστές ομάδες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου από την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσάνο, Ιβανόφι, όλα θα γιορτάζουν εκείνη τη μέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι 29 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ο Ηρακλής γιορτάζει. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει για έναν σύλλογο που έδωσε τη μάχη του και αυτός για να απελευθερωθεί αυτή η πόλη και να περπατάμε άνετα. Τα νούμερα τα λένε. Δεν τα λέμε εμείς, τα νούμερα τα λένε. 1899, 1908 το επίσημο. Θεσσαλονίκη πότε απελευθερώθηκε, 1912. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και για να σας διασκεδάσω ακόμα περισσότερο, πριν πάμε σε ένα ακόμα θέμα που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε και πάρα πολλά να πούμε βέβαια και για τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, μιας και χθες δεν είχαμε εκπομπή. Θα σας διασκεδάσω λίγο ακόμα. Τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, Μπίλη μου, θυμάσαι? Όποτε δεν είμαστε καλά, όποτε βαριόμαστε, όποτε η καθημερινότητά μας μας φθείρει, όποτε έχουμε έτσι μια μιζέρια μέσα μας, όποτε δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, έχω τη λύση. Πέρα τα τζάκια Βολκάνο να βάλετε να ζεσταθείτε, το χορηγό μας, μπορείτε να μπαίνετε κάθε μέρα και στο epo.gr. Δεν κακό, γιατί και άκεφοι να είστε, είτε θα σας κάνει να γελάστε, είτε θα σας κάνει να τα πάρετε στο κρανίο. Και τα δύο καλά είναι.
Και τα δύο καλά είναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, Παρασκευή. Πόσο είχαμε Παρασκευή, Βασίλη μου? 17? 17. Ναι, σωστά. 17. Παρασκευή, λοιπόν, 17 του μηνός. Ανοίξαμε εδώ στον υπολογιστή μας μπροστά, εδώ στο στούντιο του Libero 107,4, το epo.gr, για να μπούμε μέσα να διαβάσουμε την επόμενη αγωνιστική και τη βαθμολογία. Και πού θα μπούμε? Στο site της ΕΠΟ θα μπούμε, αφού η τρίτη εθνική κατηγορία είναι διοργάνωση της ΕΠΟ. Σωστά, σωστά. epo.gr, μπαίνουμε την Παρασκευή και βλέπουμε ότι ο Ηρακλής, σύμφωνα με το site της ΕΠΟ, δεν είχε 17 βαθμούς, είχε 14 και ήταν κάτω από την Άωσα που είχε 15. Ενώ κανονικό Ηρακλής που είχε κερδίσει την προηγούμενη Κυριακή, χαιρέτα μου τον Πλάτανο, ήμουν νιός και γέρασα τον Μακεδονικό στο Καφθαντζόγλιο, είχε πάει ήδη στους 17, μόνο που στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ δεν το έκαναν το 14-17 και έλεγε η βαθμολογία Νάωσα 15, Ηρακλής 14. Μπαίνω σήμερα από περιέργεια, λέω άντε να μπω πάλι, να δω τη βαθμολογία, να πω και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στον κόσμο που μας ακούει. Ξαναβλέπω τη βαθμολογία. Άρης Παλαιοχωρίου 22. Σωστά, σωστά. Αλμοπός Αριδέας 20. Σωστά, σωστά. Μέχρι εδώ καλά. Λέω εντάξει, δεν κάνα λάθος τα παιδιά. Βάλαν και τους 3 βαθμούς στον Άρη Παλαιοχωρίου. Βάλαν και τους 3 βαθμούς στον Αλμοπό Αριδέας. Στην τρίτη θέση έχουν τον Ηρακλή με 17 βαθμούς και 8 αγώνες. Σωστά? Όχι σωστά. Γιατί ο Ηρακλής έχει 9 αγώνες και 20 βαθμούς. Γι' αυτό σας λέω, όταν δεν νιώθετε καλά, πείτε στο site της ΕΠΟ, λίγο έτσι να φτιαχτείτε. Και τους είπα την Παρασκευή. Πληρώνω. Θυμάσαι, μπίλη μου, που ήμουν άπλας. Αεροπλάνο, να πάω κάτω στην Αθήνα, να γράψω εγώ τη βαθμολογία στο site της ΕΠΟ. Αφιλοκερδός, δεν θα σας πάρω ούτε ένα ευρώ. Τίποτα. Ένα νεράκι μόνο μπορεί να διψάσω την ώρα που θα γράφω. Δεν δέχτηκα καμιά πρόσκληση. Τίποτα. Και εξακολουθούν. Και τι κάνανε τώρα? Την Παρασκευή είχαν στον Ηρακλή 14 βαθμούς. Σου λέει κέρδισε την Άωσα να του βάλουμε 3 και τους κάναν 17. Αλλά τους βαθμούς του Μακεδονικού δεν τους είχαν βάλει ποτέ για να είναι 20. Η σωστή βαθμολογία λοιπόν από άλλο site, αν και την έχουμε μάθει απ' έξω, είναι Άρης Παλαιοχωρίου 22, Ηρακλής 20, Αλμοπός Αριδέας 20, Πιερικός Μακεδονικός 16, Λαγκαδάς Νάωσα 15, Αγροτικός Αστέρας 14, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Νημαθίας 13 με μεγάλη κοιλιά, Καρδία 12, Φίλιππος Αλεξάνδρειας 11, Έδεσα 29, Καρίτσα 8, Κελκυσιακός 5 και ο Καμπανιακός που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή την Κυριακή στο Καφθαντζόγλιο στις 3 έχει μόλις έναν βαθμό. Καταλάβατε λοιπόν για την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τρίτο τον έχει τον Ηρακλή με 17 βαθμούς και όχι δεύτερο με 20. Όπως και την Παρασκευή τον είχε τρίτο με 14 και όχι δεύτερο με 17. Έλα μωρέ λεπτομέρειες. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue libero, papakigiahoo.gr. Έχουμε κανένα 12-13 λεπτά ακόμα για ό,τι θέλετε εσείς να σημειώσετε στο μήνυμά σας. Είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο ήταν Σαββατοκύριακο νικών με νίκες για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, για το βολεϊκό Ηρακλή στους άνδρες, για το βολεϊκό Ηρακλής γυναίκες, για τον μπασκετικό Ηρακλής γυναίκες στο μεγάλο ντέρμπι της Α2 κορυφής που Ηρακλής είναι μόνος πρώτος νικώντας τον Άρη στο Ιβανόφιο. Θα σταθούμε τούτη την ώρα στην πολύ σημαντική ανατροπή που πέτυχε η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή στη Μίκρα απέναντι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης σε ένα παιχνίδι όπου μπήκε μέσα ο Παναγιώτης ο Ευγενίδης, ο πασαδόρος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που για όσους δεν το γνωρίζουν στη δωδεκάδα έχει 3 πασαδόρους, τον Κώστα τον Προύσαλη να το ευχηθούμε για ακόμη μια φορά να είναι γερός, θα επιστρέψει μάλλον με τον Ολυμπιακό, θα το δούμε αυτό. Ήταν βέβαια στην αποστολή, ήταν στον πάγκο, αλλά δεν μπορούσε να αγωνιστεί με το διπλό κάταγμα που έχει στο μικρό του δάχτυλο. Το Γιάννη το Σκαλατίδη που μπήκε στο παιχνίδι. Η ομάδα έχανε με 1-2 σετ από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και εκεί που έβλεψε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γίνεται η κίνηση μάτα από τον Γιάννη Ορφανό. Μπαίνει ως πασαδόρος στην πρώτη παρουσία σε πρωτάθλημα Α1 με τη φανέλα του Ηρακλή. Ο νεαρός ο Παναγιώτης Ευγενίδης, ο οποίος είναι και στην γραμμή μας και να του πούμε και την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και σας και στους ακροατές σας. Το υπόλοιπο δεν το λέω. Θέλω να μας πεις εσύ το τι έγινε μετά το 1-2 που μπήκες μέσα.
τι έγινε μετά το παιχνίδι. Σίγουρα η ομάδα μετά τον τραυματισμό του Προύσαλη δεν ήταν όπως θα περίμενε. Ήταν ένα μεγάλο παίκτη, το ξέρουν όλοι αυτό. Απλά και ένα μεγάλο κενό έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι να κληθούμε να το αντικαταστήσουμε. Και δεν ήταν μόνο ο Πασαδόρος, έπρεπε όλοι οι παίκτες να ανεβάσουν ρυθμό και να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό. Και η ομάδα ίσως και με την παρουσία μου και στη διάρκεια του αγώνα προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό και να βρίσκει πατήματα. Και έτσι καταφέραμε και... Αυτό που εντυπωσίασε τον κόσμο, γιατί το συζήτησα και με αρκετούς που βλέπαν εκείνη τη στιγμή την βελτίωση της ομάδος μετά το τέταρτο σετ και στο tie break φυσικά που το κατέκτησε και εύκολα, είναι το πάθος που είχες όταν μπήκες μέσα, η ενέργεια που έδωσε στην ομάδα με τις σωστές φυσικά πάσες στους συμπαίκτες σου, αλλά και το ότι όλη η ομάδα ανέβηκε ψυχολογικά με τη βοήθεια και του κόσμου και φέρατε αυτή την ανατροπή. Και για σένα έχει διπλή σημασία, νομίζω, Παναγιώτη, και θέλω να μου το σχολιάσεις αυτό, το ότι ήταν η πρώτη σου κανονική, ας το πω έτσι, παρουσία στο πρωτάθλημα της Α1. Δεν έχεις την εμπειρία. Και για μένα ήταν πραγματικά ένα όνειρο. Δεν ήξερα αν ήμουν έτοιμος. Ήταν κάτι που πραγματικά το φανταζόμουν από πολύ μικρό, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω στον Ηρακλή ή στο βόλεϊ. Μου δόθηκε η ευκαιρία και το όφυλα και σε μένα και στον κόσμο και στον αγώνα να είμαι πάνω από το 100% μου. Ο κόσμος πραγματικά μας στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Και ήταν εκεί από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Και μεγάλο μέρος και του δικού μου πάθους και της ομάδας στη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μέσα από τον κόσμο, που πραγματικά δεν το έχουμε συναντήσει σε καμία άλλη έδρα στο πρωτάθλημα. Δεν το έχω ξανασυναντήσει κι εγώ σίγουρα, βέβαια, στην καριέρα μου που είναι τόσο σύντομη. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία βοήθησαν στην ανατροπή, βοήθησαν στο πάθος, βοήθησαν στην ενέργεια που βγήκε στη διάρκεια. Τι σου είπε ο coach, ο Γιάννης Ορφανός, όταν αποφάσισε να σε ρίξει, όχι να σε ρίξει τη μάχη για ένα σέρβις, που συνήθως μπαίνεις γι' αυτό το λόγο στο παιχνίδι, αλλά να σε ρίξει τη μάχη για να είσαι ο πρωταγωνιστής, γιατί ο Πασαδόρος, κακά τα ψέματα, από τα δικά του χέρια παίρνουν τα περισσότερα, έτσι. Σίγουρα, το καλό με την ομάδα και το γνωρίζουμε όλοι οι αθλητές, είτε είναι βασική είτε αναπληρωματική, είναι ότι χρήζουμε την εμπιστοσύνη των προπονητών μας. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, το ρόστερ είναι πολύ, πολύ πλήρης, πολύ καλύτερα από πολλές ομάδες στην Α1, και αυτή η εμπιστοσύνη βγαίνει. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι κάθε σχήμα το οποίο θα δοκιμαστεί είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε. Και όταν έχεις τη βοήθεια από τον πάγκο και από τον συμπαίκτη σου, είναι όλα τα πράγματα πολύ πιο εύκολα μετά στο να μπορέσεις να προσφέρεις. Γιατί αυτό που ήθελα να κάνω στο παιχνίδι ήταν να προσφέρω. Γι' αυτό χανάκι και αυτό βγήκε και τελικά προς τα έξω. Mm-hmm. Και στο τέλος πανηγυρίσατε και με το δίκιο σας αυτό το δίποτο, που ξέρω ότι θα θέλατε πάρα πολύ να είναι τρίποντο. Αλλά όταν είσαι πίσω στο σκορ με 1-2, δεν κοιτάς τίποτα άλλο παρά να το ανατρέψεις. Πλέον σας περιμένει το παιχνίδι και αυτό πολύ κρίσιμο, και αυτό έχει βαθμολογική σημασία μεγάλη, με το Αιγίνιο, με την νίκη Αιγίνιου στο Αιγίνιο το Σάββατο. Πώς προετοιμάζεστε, πώς το περιμένετε αυτό το μάτς? Σίγουρα είναι μια επικίνδυνη έξοδος τώρα το Σάββατο, την οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και πολύ σοβαροί. Τώρα δεν έχουμε και δικαιολογίες από την απουσία του Προύσαλη, ότι δεν έχει κάτι άλλο να μας ξεφνιάσει. Ξέρουμε ποιοι είμαστε τώρα, ξέρουμε τις δυνατότητές μας. Mm-hmm. Πρέπει σε αυτό το παιχνίδι, που θα είμαστε και μακριά από τον κόσμο, να δείξουμε ακόμα καλύτερο χαρακτήρα, για να δώσουμε στον κόσμο μια χαρά και σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, mm-hmm. που μέχρι τώρα δεν είμαστε όπως πρέπει. Γνωρίζουμε τη σημασία του παιχνιδιού και γνωρίζουμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι που θα μας δώσουν στο τέλος τη θέση της οποίας μας αξίζει. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε διπλά σημαντικοί, ειδικά με τέτοιες ομάδες, και διπλά σοβαροί σε τέτοια παιχνίδια. Παναγιώτη, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν στη Χανθ με παραστάσεις κυρίως από Α2 κατηγορία. Το περασμένο καλοκαίρι η επιλογή του κυρίου Μάκη Καλατζίδη ήταν να σε φέρει στην ομάδα. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα μικρό εμπόδιο από ό,τι ξέρω με τον Στρατό, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα σε επηρεάσει. Κάνω έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή για να δείξω και εγώ μια φορά ότι αυτό που είδαμε το Σάββατο ήταν εντυπωσιακό σε σχέση με το πρόσφατο αγωνιστικό παρελθόν σου. Έτσι. Αλλά σε πιστέψαν στον Ηρακλή και ο κύριος Καλατζίδης που σε έφερε στην ομάδα. Σίγουρα οι εμπειρίες μου και οι εικόνες που είχα δεν ήταν της πρώτης κατηγορίας, αλλά πραγματικά είχα τη θέληση και την όρεξη για δουλειά, και αυτό το έβγαζα και μέσα το καλοκαίρι. Δηλαδή τους 3 μήνες που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στη σάλα, αγωνιζόμουν κανονικά σε ό,τι πιο κοντινό υπήρχε στο βόλεϊ, και αυτό από την αγάπη μου για το βόλεϊ. Mm-hmm. Το είδε και αυτό ο Μάγκης, ήξερε πόσο πολύ θέλω και να βρεθώ στον Ηρακλή και να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Αποφάσισε να μου δώσει αυτή την ευκαιρία και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, έστω που βοήθησα και απέδωσα την εμπιστοσύνη τους και ανταπέδωσα και τη χάρη μέσα εισαγωγικά που μου κάνανε το να βρίσκομαι στην ομάδα του Ηρακλή, που πραγματικά για μένα ήταν τιμή. Δηλαδή
Το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά, γιατί όντως ήταν έτσι, γιατί από αυτή την ομάδα μάθαμε όλοι βόλεϊ. Αυτή την ομάδα είχαμε σαν πρώτη και σαν όνειρο από μικρή, γι' αυτό και με χαροποίησε πάρα πολύ το γεγονός του Σαββάτου. Νομίζω μας το έδειξες με τον τρόπο που πανηγύριζες κάθε φορά στο τέλος. Εύχομαι να είσαι γερός και εσύ και ο Γιάννης Σκαλατίδης, η ομάδα σας χρειάζεται. Μαζί με τον Κώστα, φυσικά, με το που θα επιστρέψει με το καλό. Και νομίζω ότι, αν και το παρατήρησα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι είναι και ένας δεύτερος προπονητής σας κατά κάποιο τρόπο ο Κώστας, έτσι, που ξέρει πάρα πολύ καλά και τη θέση. Σίγουρα. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στον Κώστα να επιστρέψει γρήγορα, αλλά και πάλι μπορεί εσείς να μην τον βλέπετε αγωνιστικά, αλλά δίνει το παρόν σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Πραγματικά είναι σαν να παίζει η πλάι μας. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό στον κόσμο, αλλά πραγματικά και μέρος της νίκης αντιστοιχεί και σε αυτό, να βοηθούσε τόσο τον Γιάννη όσο και εμένα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πραγματικά η εμπειρία του βοηθάει όλη την ομάδα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ακόμα και από τον πάγκο, για αυτά που προσφέρει. Χαίρομαι που ζεις αυτό που ζεις με τον Ηρακλή. Εύχομαι να το ζήσεις και το Σάββατο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και με το καλό να έρθει το τρίποντο, και θα είναι το πρώτο εκτός έδρας. Γιατί και εκεί, ευχαριστούμε. Και εκεί περιμένουμε την πρώτη νίκη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Να καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Παναγιώτης Ευγενίδης. Η αποκάλυψη, μπορείς να το πεις και έτσι, στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Παναγιώτης Ευγενίδης, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι με επιλογή του Μάκη Καλαϊτζίδη, του πρόεδρου της ομάδος, και είναι μια περίπτωση αθλητή που, εντάξει, στη σκιά κατά κάποιο τρόπο του Κώστα του Προύσαλη, που είναι ο βασικός πασαδόρος, και ο Γιάννης Σκαρλατίδης. Είδε ο Γιάννης ορφανός ότι δεν πήγαινε καλά το παιχνίδι, τον έριξε μέσα, δικαιώθηκε, πήρε το ματς. Σπουδαίο δίποτο, επαναλαμβάνω, ειδικά όταν είναι με ανατροπή. Ο Ηρακλής, συγγνώμη, που θα πάει τώρα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα να παίξει στο Εγίνιο. Τώρα πάλι κλωνοποίηση δεν έχει ανακαλυφθεί, γιατί 5 ώρα έχουμε στο Ιβανόφιο Ηρακλής ψυχικό Βασίλη μου και 7 η ώρα έχουμε στο Εγίνιο νίκη Εγινίου Ηρακλής. Προλαβαίνουμε? Δύσκολα να προλάβουμε. Εντάξει, θα δούμε. Σε 7 είναι το νίκη Εγινίου Ηρακλής. Ο Ηρακλής που έχει 4 βαθμούς, όσους και η νίκη Αιγινίου, όσους και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τους 3 από τον Ηρακλή τους πήρε. 2 η Παναχαϊκή, 0 ο Παμβοχαϊκός. Ο Παμβοχαϊκός που είναι η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί υποτίθεται κάναμε μεταγραφές για να πάνε τετράδα. Και όχι τετράδα, τελευταία είναι με 4 στα 4 ήττες όσον αφορά τη βαθμολογία. Στις γυναίκες στο Βόλο, είπαμε, ήρθε η νίκη απέναντι στο Πειραματικό με 3-2 σετ στο Κατσάνιο. Τώρα για το μπάσκετ, κλείνοντας, να δώσουμε για όσους δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στην οποία ο Ηρακλής δεν έπαιξε. Ο Ηρακλής έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Το Περιστέρι έκανε το 6-6, κέρδισε και μέσα στη Λευκάδα με 67-72. Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Χολαργός μέσα στο Ψυχικό. Το Ψυχικό που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, 25 του μηνός, το Σάββατο στις 5 στο Ιβανόφιο. Τώρα κανένα άλλο μάτς που να μας ενδιαφέρει, έτσι, από ομάδες που είναι κοντά. Εθνικός Δούκας 73-65. Αυτά είναι. Και ο Αμίντας, τι έκανε ο Αμίντας? Ο Αμίντας δεν έπαιζε, γιατί θα έπαιζε με τον Ηρακλή. Λοιπόν, αναβλήθηκε. Περιστέρι 12, Χολαργός 11, Ηρακλής 9, Δόξα Λευκάδας 9, Εθνικός 9, Καστοριά 9, όπως και το Ψυχικό, όπως και το Παπάγου και ο Ερμής Αγιάς. Ο Ηρακλής βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που χρωστάει με τον Αμίντα. Για τα κορίτσια μας, πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη, τα κορίτσια του Ηρακλή, γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, με 58-49, και μπράβο σε όσους στάθηκαν στην προσπάθεια την Κυριακή το μεσημέρι. Επόμενη αγωνιστική, Ναύαρχος Βότσης Ηρακλής, 26 του μηνός την Κυριακή, 1.30 το μεσημέρι στη Μίκρα. Ο Ηρακλής που πλέον είναι πρώτος με 11 βαθμούς, 11 έχει και ο Άρης, αλλά ο Ηρακλής έχει κερδίσει και είναι στην κορυφή. Τιτάνες Δράμας 10 με Πασεραϊκό και ΑΕΠ Ηλίας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που ακολουθούν. Καλησπέρα και στο φίλο το Θανάση που μου λέει Ευγενίδη, έλα μετά άμα μπορείς. Θανάση μου, δεν θα μπορέσω, δυστυχώς, αλλά στο χρωστάω, θα περάσω και από το μαγαζί, να περάσουμε καλά. Τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά από την Αθήνα που μας ακούνε, και στο φίλο μου το Γιάννη και στους υπόλοιπους, να είστε καλά ρε παλικάρια, και να ξέρετε ότι ο φίλος μας ο παππούς, ο αγαπημένος μας παππούς από την Άουσα, το φορούσε με καμάρι το κασκόλ από το Athens Club. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι σε Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή. Σε Σταμάτη Μουρελή και Νίκο Μοσχοβίτη, πες το, στην Μπασκετούπολη, Basket City, στο πρόγραμμα του Λίβερο 107,4.
Τι χρωστάω, κάτι χρωστάω τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Ναι, χρωστάω γιατί δεν είπαμε των Ακαδημιών. Έφηβοι, παιδες, νεάνιδες, κορασίδες κτλ. Θα τα πούμε αύριο. Να μας συγχωρέσετε που δεν προλάβαμε σήμερα. Είχαμε αρκετά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο Τετάρτη 7 με 8 πίστη στο ραντεβού μας. Για την ακρίβεια 7 και κάτι με 8 και κάτι στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά.